Έχουμε μπει ήδη στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας και επιλέξαμε εδώ στον Ιαννό για να βρεθούμε στο κλίμα αυτών των ημερών να παρουσιάσουμε σήμερα το δισκογραφικό έργο «Ιδού ο νυμφίος έρχεται» του Σωτήρη Δωγάνη. Είναι ένα πολυσύνθετο έργο που έχει κυκλοφορήσει και φυσικά και θα μας το παρουσιάσουν ειδικοί, αλλά και θα παρακολουθήσουμε ένα μέρος του έργου εν χορδές και οργάνης, γιατί αυτή ήταν και είναι η παράδοσή μας, η οποία μέσα στο χρόνο χάνεται, κάπου την ξαναβρίσκουμε. Και αυτό οφείλεται στην πολλή δουλειά που κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Έτσι κάπου χάθηκε και το εκκλησιαστικό όργανο, το οποίο ήταν ένα βυζαντινό δημιούργημα. Το κρατήσαν οι Δυτικοί και βασίστηκε εκεί όλη αυτή η τεράστια κλασική μουσική που ακούμε. Για το έργο θα μας μιλήσουν ο δημοσιογράφος και αντινομάρχης Αθηνών, κύριος Γιώργος Καστρινάκης, η συγγραφέας, ποιήτρια και χρονογράφος, κυρία Άννα Μπιθικότσι, η οποία έχει και την καλλιτεχνική επιμέλεια όλου του πράγματος, σήμερα εδώ. Ο συνθέτης και ερμηνευτής, κύριος Βασίλης Σκουλάς. Και φυσικά, ο δημιουργός του έργου, ο ιεροψάλτης, καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής και θεολόγος, κύριος Σωτήρης Δωγάνης. Θα ακολουθήσει και ένα μουσικό μέρος, στο οποίο συμμετέχουν οι μουσικοί Γιώργος Αλεβίζος, που παίζει ούτι μπεντήρ ρεκ κουδούνια, ο Σταύρος Ντάλλας Σάζη, ο Σεραφείμ Πατερόπουλος Νέη, ο Κώσταν Τζίντζιας κοντραμπάσο. Θα είχαμε και κριτική λύρα και λυράκι με τον Πέτρο Σαριδάκη, αλλά δυστυχώς Λουδοβίκη των Αναγίων δεν θα ακούσει κριτική λύρα λόγω ενός μικρού προβλήματος. Βλέπετε ότι γίνεται την υψηλή επιστασία του Λουδοβίκου, οπότε πρέπει να είμαστε έτσι. Φυσικά, το συντονισμό του όλου πράγματος έχει ένας ποιητής, ο Νίκος Μπατσικανής. Κρατάω στα χέρια το βιβλίο του, το οποίο, παρόλο που έχει τον τίτλο «Αγρυπνία», είναι εδώ από σήμερα το πρωί-πρωί, με τον όρθρο ήρθε, για να ετοιμάσει και να συντονίσει αυτή την εκδήλωση. Να θυμίσω ότι το βράδυ εδώ στον Ιαννό στις 9 έχουμε μια εκδήλωση με ύμνους και τραγούδια για την Αλεξάνδρεια, ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας και τραγούδια για την Αλεξάνδρεια. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γιάννη Χατζηφώτη. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ. Καλό Πάσχα. Κύριε Αντινομάρχα Αθηνών, αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, σας ευχαριστούμε όλους και τον καθέναν από εσάς ξεχωριστά για την παρουσία σας στη σημερινή παρουσίαση του έργου του ιεροψάλτη, καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής, θεολόγου και ερμηνευτή Σωτήρη Δωγάνη, «Ιδού ο νυμφίος έρχεται», υμνοδία και υμνολογία της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος εν χορδές και οργάνης. Μας τιμούν με την παρουσία τους άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Ο Αντινομάρχης Αθηνών, κύριος Καστρινάκης. Μπορώ να διακρίνω επίσης το σπουδαίο συνθέτη και ερμηνευτή κύριο Βασίλη Σκουλά, το συνθέτη και δάσκαλο Κώστα Νικολόπουλο, το δημιουργό και ερμηνευτή Λουδοβίκο των Αναγίων, την κριτικό λογοτεχνίας κυρία Ευαγγελία Μιζραχή, την κυρία Ζαλόνη, πρόεδρο του Λογοτεχνικού Ομίλου Ξάστερων και κρεδότρια του περιοδικού Κελενό, την κυρία Μυρτό Τσαούση, πρώην Γενική Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών,
τη σεβαστή μορφή της κυρίας Ουρανίας Ξυλούρη και άλλων εκλεκτών προσκεκλημένων. Στην αγάπη σας παρακαλώ για την απενεργοποίηση των κινητών σας τηλεφώνων. Ο δημιουργός του έργου, το οποίο θα παρακολουθήσουμε, Σωτήρης Δογάνης, με τη δική του προσωπική άποψη, σήμερα πρωτοτυπεί και παρουσιάζει το έργο του περίτεχνα και ευρηματικά, με σεβασμό στον παραδοσιακό βυζαντινό πατριαρχικό ερμηνευτικό ύφος. Ως ενορχιστρωτής επενδύει το έργο του με παραδοσιακά μουσικά όργανα. Ο Σωτήρης Δογάνης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ρέθυμνο. Οι μουσικές του καταβολές πηγάζουν από την παράδοση της κρητικής μουσικής. Μουσικά ανδρώθηκε με βάση την ερμηνεία του ριζίτικου τραγουδιού στο πλευρό καταξιωμένων του είδους, όπως ο Νίκος Ξυλούρης, ο Κώστας Μουντάκης, ο Θανάσης Κορδαλός και άλλοι. Αποφύτησε με την ιδιότητα του ιεροσπουδαστή από την του γένους Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, στους κόλπους της οποίας κοινώνησε τα νάματα του μυστηρίου της θεολογίας και το ίχνος της βυζαντινής μουσικής. Στην Αθήνα συνέχισε τις σπουδές του στο Εθνικό Οδείο, από το οποίο απεφύτησε ως αριστούχος διπλωματούχος καθηγητής βυζαντινής και ευρωπαϊκής μουσικής και ορθοφωνίας. Είναι πτυχιούχος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών και τελειόφυτος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιεροψαλτών και από το 2005 έως σήμερα λειτουργεί ως λαμπαδάριος στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Άνω Γλυφάδας. Μεγάλη στο χώρο του τραγουδιού και της σύνθεσης, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Κώστας Νικολόπουλος και η Άννα Μπιθικότση είναι οι άνθρωποι που τον οδήγησαν στον δρόμο του έντυχνου τραγουδιού. Πρώτος του ερμηνευτικός σταθμός ήταν δίπλα στο Γιώργο Ζωγράφο για να συνεχίσει με τους σημαντικότερους ερμηνευτές όπως Γρηγόρη Μπιθικότση, Πόλη Πάνου, Βίκη Μοσχολιού, Μανώλη Μητσιά, Αριστίδη Μόσχο και άλλους. Την πρώτη του δισκογραφική δουλειά «Χορός η ζωή» υπογράφουν στη σύνθεση ο παρευρισκόμενος Κώστας Νικολόπουλος και ο διεθνούς φήμης Γιάννη σε ποίηση Άννας Μπιθικότση, ενώ ο Γρηγόρης Μπιθικότσης συμμετείχε φιλικά ερμηνεύοντας το τραγούδι «Στο Περιστέρι». Σημαντικές στιγμές αυτής της καλλιτεχνικής πορείας, η συμμετοχή του στο πολιτιστικό πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 για την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, όπως επίσης ο επετειακός εορτασμός των 95 χρόνων του ελληνικού προσκοπισμού στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και η μελωδική ανάληψη του εορτασμού των παλαιοχριστιανικών κατακομβών της Μήλου τον Ιούνιο του 2006 υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου. Επιπλέον, ο Σωτήρης Δογάνης, ως καθηγητής βυζαντινής μουσικής και ορθοφωνίας, διδάσκει στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, ενώ από το 2005 είναι ο διευθυντής και μαέστρος της ανδρικής βυζαντινής χοροδίας Άσμα Ασμάτων. Επίσης, έχει την ευθύνη της διεύθυνσης της χοροδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Προφήτης Ηλίας Δήμου Γλυφάδας. Θα παρακαλέσω να απευθύνουν έναν χαιρετισμό πρώτα τον εξαίρετο δημοσιογράφο και αντινομάρχη Αθηνών, κύριο Γιώργο Καστρινάκη. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε να απευθύνω ένα χαιρετισμό σε αυτή την εκδήλωση. Και ανταποκρίθηκα σε αυτή την πρόσκληση, παρά το γεγονός ότι εγώ θα έλεγα ότι δεν είμαι καθόλου σχετικός. Και δεν το λέω από σεμνότητα, το λέω με τα λόγου γνώσεως με το έργο του Σωτήρη του Δογάνη, επειδή γνωρίζω ότι σε αυτό το έργο κάνει κατάθεση ψυχής. Και έχει μεγάλη σημασία να δεχτεί να μιλήσει και να κρίνει ότι αξίζει να μιλήσει για αυτό το έργο και γιατί την πολιτιστική κατάθεση ένας άνθρωπος που δεν έχει σχέση με το χώρο ή που κρίνει ότι δεν έχει σχέση με το χώρο, γιατί
αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί και ρεαλιστές, όλα τα σημαντικά έργα του ανθρώπινου πολιτισμού καταξιώθηκαν όταν ξέφυγαν από τους ειδικούς του χώρου και απλώθηκαν στις πλατιές λαϊκές μάζες. Γιατί όλοι σας γνωρίζετε ότι πολλές φορές οι ειδικοί ενός χώρου, η κριτική με γιώτα ενός χώρου, γιατί εδώ έχουμε και κριτικό με ήττα, το Σωτήρι, πολλές φορές πολέμησαν και μάλιστα έκαναν πολλές προσπάθειες να μην αφήσουν να απλωθεί ένα δημιούργημα που πράγματι άξιζε. Όταν λοιπόν αυτή η υμνοδία έρχεται να επιτελέσει ένα προορισμό πέραν από την ποιοτική της ενισφορά στο καθαρά ανθρώπινο πεδίο, να γαλινέψει τις ψυχές μας και να μας κάνει όχι μόνο αυτές τις Άγιες Μέρες, αλλά ανά πάσα στιγμή, σε κάθε περίσταση, σε κάθε εποχή του χρόνου, να νιώσουμε ότι δεν είμαστε αυτό που νομίζουμε, υπεράνω των πάντων, οι πανίσχυροι, αυτοί που ξεχωρίζουμε, που έχουμε την εξουσία από οτιδήποτε άλλο, αλλά μας δίνει να καταλάβουμε ότι πρέπει την ψυχή μας να την αφιερώσουμε σε κάποια ανώτερα ιδανικά και αξίες, τότε νομίζω ότι το να πει αυτό το πράγμα σαν κατάθεση εμπειρίας ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει από αυτά τα συγκεκριμένα θέματα του χώρου, ίσως να έχει περισσότερη αξία. Γι' αυτό λοιπόν, αφενός νιώθω δέος με την παρουσία τόσο σημαντικών ανθρώπων αυτού του συγκεκριμένου χώρου, και επιτρέψτε μου να καταθέσω με όση περισσότερη σεμνότητα μπορώ, και την εννοώ τη λέξη σεμνότητα, το γεγονός ότι έρχομαι ως ένας ανώνυμος μύστης των αξιών του χριστιανισμού να πω αυτά που θέλω να πω. Θα προσπαθήσω να μην κουράσω, να είμαι πολύ σύντομος, διότι σε αυτή την ημέρα δεν μετράει μόνο να πούμε δύο καλές κουβέντες για αυτό το έργο που τις νιώθουμε σε τελευταία ανάλυση ότι πρέπει να τις πούμε, αλλά πρέπει εδώ να προσδιορίσουμε, να αυτοπροσδιοριστούμε και να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με αυτό που κάποιοι μας έδωσαν, δηλαδή αυτό που λένε στο μυστήριο της βάπτισης ότι εμυρώθη, ευαπτίστη κλπ., που τότε βέβαια δεν μας ρωτάει κανείς, αλλά στη συνέχεια αν θελήσουμε να διαρωτηθούμε τι είναι αυτό το πράγμα στο οποίο εν αγνία μας όθησαν, θα πρέπει να πιστέψουμε πραγματικά ότι η καλύτερη επιλογή ήταν αυτή. Διότι, ναι μεν, όταν γίνεται το βάπτισμα, λέμε όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, περιευλήθημε δηλαδή το ένδυμα του Χριστού, αλλά αν πρέπει να το μεταφράσουμε, θα πρέπει να εντρυφήσουμε στους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας, κάτι που το κάνει με καταπληκτικό τρόπο ο Σωτήρης Δωγάνης, και να δούμε τι σημαίνει αυτό το ένδυμα του Χριστού, αν είναι κάτι καθαρά χριστιανικό, κάτι καθαρά χριστιανικό ορθόδοξο, ή αν είναι κάποιες αξίες που παραμένουν εσαΐ για όλους τους ανθρώπους σε πανανθρώπινο επίπεδο, ανεξάρτητα από λαούς, φυλή, γλώσσα, θρησκεία ή οτιδήποτε άλλο. Όταν λοιπόν έρχεται η θρησκεία μας και λέει ότι ο έχων δύο χιτώνας οφείλει τον ένα να τον δώσει στους πτωχούς, αυτό είναι η πεμπτουσία της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και όταν λέει ότι όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, σημαίνει την πεμπτουσία της δημοκρατίας, της ελεύθερης έκφρασης, της ελευθερίας, για την οποία οι λαοί κατά καιρούς σε όλα τα κράτη του κόσμου πάλεψαν για να την κατακτήσουν, θυσιάστηκαν και έδωσαν το σώμα και το αίμα τους. Όταν λοιπόν έρχεται η Μεγάλη Εβδομάδα, τότε που πρέπει να φτάσουμε